Λοιπόν, βρισκόμαστε στο θόδιο στάδιο, εδώ στο Λουτράκι, όπου από ό,τι βλέπουμε έχει τοποθετηθεί ο νέος κλωτάπητας. Συνεχίζονται πολύ ωραία οι εργασίες και μιας και βρισκόμαστε στο γήπεδο, έχουμε δίπλα μας και τον υπεύθυνο του σταδίου, τον κύριο Γιάννη Γκιώκα, να μας εξηγήσει πώς πάνε οι εργασίες, αν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα και πότε πιστεύουν ότι θα είναι έτοιμο να παραδοθεί. Καλημέρα και από μένα. Το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε. Παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν κάποια διάφορα προβλήματα με τον παλαιό χλωοτάπητα που θα έπρεπε να γίνει ψεκασμός γιατί είχε παρουσιάσει αγριάδα. Έγιναν 2 και 3 ψεκασμοί. Εκεί υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση. Παρόλα αυτά τηρείται το χρονοδιάγραμμα και από ό,τι βλέπετε έχει τοποθετηθεί ο χλωοτάπητας. Είμαστε μέσα στις ημερομηνίες. Καλώς ηχόντων των πραγμάτων. Οι υπεύθυνοι έχουν δώσει 1 μήνα από την ημέρα που τοποθετήθηκε, θα μπορεί να δοθεί σε χρήση για τις ομάδες. Ακούσαμε ότι έχει μπει αποστραγγιστικό σχεδόν σπιθαμή προς σπιθαμή. Mm-hmm. Τι ακριβώς έχει γίνει? Έχουν μπει καινούργιες σωλήνες και για το αρδευτικό και για το... και δύο παρεμβάσεις και στο αποστραγγιστικό και στο αρδευτικό. Έχουν μπει καινούργιες σωλήνες, έχει αλλάξει τελείως ο ποτισμός του γηπέδου από ό,τι ήταν πριν. Είναι εντελώς καινούριο, δηλαδή από όλες τις απόψεις είναι κάτι το καινούριο σε σχέση με το παλιό, έτσι. Πόσο πότισμα χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο χλωοτάπητας για να αρχίσει να... Αυτή τη στιγμή, καταρχήν δεν έχει παραδοθεί το έργο, έτσι. Ο εργολάβος δεν το έχει παραδώσει το έργο. Από ό,τι έχουμε δει εμείς, ποτίζεται 3-4 φορές την ημέρα, από 10 λεπτά περίπου. Mm-hmm. Τώρα ίσως θα έπρεπε να μιλήσετε και με τον υπεύθυνο που... Αλλά αυτή τη στιγμή θέλει πολύ νερό. Βλέπουμε και κάποιες εργασίες, κάποιες καθαριότητες που γίνονται στις εξέδρες. Ναι, κοιτάξτε, επειδή δουλεύανε πάνω από 2 μήνες, από ό,τι θα καταλαβαίνετε, εδώ πέρα έγινε ένας μικρός χαμός, έτσι. Mm-hmm. Οπότε κοιτάζουμε λίγο να το μαζέψουμε το πράγμα. Με το προσωπικό που ανταποκρίνεται. Το συντομότερο δυνατό, έτσι. Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώκα. Να είστε καλά.